Ο πρόεδρο. Η συνάντηση Μητσοτάκη-Μπους έγινε πριν από λίγο στο Λευκό Οίκο. Ο κ. Μητσοτάκης έγινε δεκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο στις 6.30 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν μαζί στο Rose Garden. Ο πρόεδρος Μπους ευνηδίασε τους Έλληνες και Αμερικανούς δημοσιογράφους αλλά και τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη όταν ξαφνικά κάλεσε κοντά του την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και φωτογραφήθηκε μαζί της. Η ενέργεια αυτή του πρόεδρου Μπους ερμηνεύτηκε ως σαφή και συγκεκριμένη υπογράμμιση της καταπολέμησης διεθνούς τρομοκρατίας. Ο πρόεδρος Μπους και ο κύριος Μητσοτάκης είχαν κατηδίαν συνομιλίες για τις σχέσεις των δύο χωρών, για τα εθνικά μας προβλήματα και τις διεθνείς εξελίξεις. Οι συνομιλίες, οι οποίες συνεχίστηκαν σε πρόγευμα εργασίας που παρέθεσε ο πρόεδρος Μπους προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού, χαρακτηρίζονται από Αμερικανούς πολιτικούς παρατηρητές ως άκρο σημαντικές και καθοριστικές για τα συμφέροντα και το μέλλον της χώρας μας. Από την Ουάσιγκτον για τον Αντένα, Γιώργος Βλαβιανός. I have to make a statement in the beginning and then I will answer the questions in great. It is deeply significant to me that President Bush and I have met on June 6th, D-Day, a date no European can forget. It is an annual reminder to us of how much America contributed to the defeat of fascism and later to helping us rebuild our countries. This has a special significance to me personally because I was twice sentenced to death by the Nazis for participating in the Greek resistance. Ο κύριος Μητσοτάκης, διαβάζοντας αυτή τη δήλωσή του στα αγγλικά, λέει ότι συναντήθηκαν σήμερα με τον πρόεδρο Μπους στις 6 Ιουνίου, μια μέρα πολύ σημαντική γιατί είναι η μέρα της απόβασης Νορμανδίας και είναι η μέρα που τελείωσε, κατέρευσε ο φασισμός των Ναζί. Αναφέρθηκε, κάνω μια ταυτόχρονη αυτή τη στιγμή διερμηνία και επιτρέψτε μου τα λάθη, αναφέρθηκε και στις δικές του προσωπικές περιπέτειες, ο οποίος συνελήφθη από τους Γερμανούς και δύο φορές, όπως ξέρουμε, οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα, ήταν για να εκτελεστεί από τους Γερμανούς. Θα πρέπει να επισημάνουμε αυτό το οποίο ακριβώς έπρεπε να σας το πούμε, ότι η σύνδεσή μας είναι ζωντανή με την Ουάσιγκτον. Παίρνουμε κατευθείαν από δορυφορικό κύκλωμα το τι μεταδίδουν οι απεσταλμένοι αυτή τη στιγμή όλων των τηλεοπτικών καναλιών. Δεν μπορούσε να γίνει σύνδεση κύκλωμα μεταξύ Λευκού Οίκου και του CBS που μας εξυπηρετεί σαν Ελλάδα για το τι συμβαίνει εκεί. Και έτσι η μετάδοση γίνεται με 10 λεπτά απόσταση, χρονική απόσταση, με κασέτα, η οποία μαγνητοσκόπησε τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη. Νομίζω ότι θα πρέπει, αν θέλετε, να επανέλθουμε στην εικόνα αυτή με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά οι απεσταλμένοι των καναλιών στην Ουάσιγκτον δεν θα θελήσουν να ξανακάνουν άλλο τεστ. Λοιπόν, να προτείνω να ξαναδούμε πάλι την δήλωση του κ. Μητσοτάκη, παίρνοντας βεβαίως πάλι το ρίσκο των ζωντανών συνδέσεων. And later to helping us rebuild our countries. This has a special significance to me personally because I was twice sentenced to death by the Nazis for participating in the Greek resistance movement. Πολύ λυπάμαι και πολύ φοβάμαι ότι όχι, μπορούμε να ξαναδούμε την εικόνα. Ελάτε, δώστε την εικόνα. In helping democracy survive in Europe. Greece was the first country to dramatize to the world that fascism was not invincible when we decisively brought back Mussolini's much larger army of invaders in 1940. We were also the first to stop Soviet expansionism in Europe. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογραμμίζει εδώ τον ρόλο της Ελλάδος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέγοντας ότι ήταν εκείνοι οι οποίοι σταμάτησαν, οι πρώτοι που σταμάτησαν την εισβολή, ότι οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που σταμάτησαν την εισβολή των Γερμανών, και πράγματι ιστορικά είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα οι Γερμανοί βρήκαν την αντίσταση. Δεν έχουμε άλλο ήχο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό το οποίο πήγα να προτείνω να σταματούσαμε εδώ την δορυφορική σύνδεση για να μην ταλαιπωρούμε και τους